Είναι πανέμορφος ο κήπος. Κάθε φορά μου το λέει. Ευχαριστώ. Να προσέχετε ο ένας τον άλλον, εντάξει. Μην ανησυχείς. Σίγουρα δεν θέλετε να έρθουμε κι εμείς μαζί σας. Όχι, τι να κάνετε εκεί. Δεν θα είναι και ευχάριστο. Νικηφόρε, δεν σε βλέπω πολύ καλά. Φοβάμαι. Πώς θες να είμαι. Καστήριο έχουμε. Ακόμα θυμάμαι που τρέχαμε για τον πατέρα μου. Τώρα πάλι τα ίδια για τον Αστέρι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο αυτή τη φορά όμως. Σωστά, τώρα είναι χειρότερα. Γιατί θα καταδικαστεί ο Αστέρης και αυτό δεν το αντέχω. Απλά να σου θυμίσω, Νικηφόρο, ότι έκανε ένα φόνο. Δεν είναι περίεργο δηλαδή να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί. Είναι κρίμα όμως, ρε Κλέρη. Εσύ δεν τον ξέρεις, αλλά ο Αστέρης δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Όχι, δεν τον ξέρω, αλλά ομολόγησε ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε, δεν αλλάζει τώρα. Θα πας και στο δικαστήριο. Όχι, τι να κάνω εγώ εκεί. Μόνο στεναχώρια φέρνουν αυτά. Τι λες, ρε φίλε. Δεν θα έρθεις μαζί μου ούτε για συμπαράσταση. Για σένα, ρε, έρχομαι στο χωριό. Δεν χρειάζομαι στο δικαστήριο. Τέλος πάντων, έλα. Πάμε, θα χάσουμε το λεωφορείο. Γεια σου, Κλέρη. Γεια σου, Τσόρε. Μαν κι εσύ. Αφού σε έχει ανάγκη, σε χρειάζεται δίπλα του και δεν κάνεις μια παραχώρηση. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα κάνει τελικά. Δεν θα τον αφήσεις έτσι. Ναι, εντάξει. Κολλητός μου είναι, δεν θα τον αφήσω. Αλλιώς θα έρθουμε εμείς, στο λέω. Ωραία θα ήταν να παρακολουθούσα τη δίκη από κοντά. Αν είχα περάσει νομική, θα είχε ένα ενδιαφέρον αυτό. Κανένα ενδιαφέρον δεν θα έχει όλο αυτό που θα γίνει. Μόνο πόνο. Άντε, τα λέμε. Ανησυχώ πολύ για τον Νικηφόρο. Δεν είναι σε καλή φάση.